Η κυρία Παναγιωτοπούλου έχει το λόγο. Merci, monsieur le président. Je félicite sincèrement. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω ειλικρινά την εισηγήτρια για την έκθεση πρωτοβουλίας που προτείνει στο Κοινοβούλιο. Αναλύει μεθοδικά την κατάσταση της συνθήκες των γυναικών στις πολεμικές συγκρούσεις, αλλά και το ρόλο τους στις ειρηνικευτικές διαδικασίες. Το κουράγιο των γυναικών μπροστά στα βάσανα αντιστρέφει αυτή την κλασική θεωρία ότι οι γυναίκες είναι τα πιο αδύναμα μέλη σε κατάσταση πολέμου. Αλλά όταν ξεσπάει ο πόλεμος, οι γυναίκες είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες κινδύνου. Και αυτό συνδέεται στις συνθήκες ζωής τους. Δηλαδή, εκατομμύρια γυναίκες υπόκεινται σε αυτόν τον φαύλο κύκλο μεταξύ βίας, φανατισμού και φτώχειας. Και πλήττονται ακριβώς λόγω της προϋπάρχουσας άσχημης κατάστασης της ζωής τους. Είναι αναλφάβητες, είναι φτωχές κτλ. Δηλαδή η διάκριση των γυναικών προκύπτει από τη στέρηση που υπόκεινται οι κοινωνίες στη διάρκεια του πολέμου. Αυτό θα προέπει όσοι συμμετέχουν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να το έχουν υπόψη τους. Και θα πρέπει τις γυναίκες να τις προσετερίζονται σε όλες τις διαδικασίες που αναλαμβάνουν υπέρ αυτών και οι γυναίκες και τα παιδιά να απολαμβάνουν πλήρως του δικαίωματό τους την αξιοπρέπεια. Τη γυναίκα δεν την ακούμε στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Οι ανάγκες της δεν λαμβάνονται υπόψη στις συνθήκες ειρήνης. Και οι εκθέσεις δείχνουν ότι οι δράσεις που αναλαμβάνει η πλατφόρμα του Πεκίνου 10 χρόνια μετά παραμένουν νεκρογράμμα. Είναι σαφές ότι η μοίρα των γυναικών δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο όταν υπάρχει πολιτική βούληση. Και εσείς, κυρία Επίτροπε, θα έπρεπε να προωθήσετε τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα φόρα ειρήνης, σε όλα τα επίπεδα. Και θα έπρεπε και σε όλα τα επίπεδα η εξουσία να λαμβάνει υπόψη τη διαφορά του φύλου.